Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι μια πολύ μεγάλη εμπειρία η εμπειρία του Ιταλικού Εργατικού Κινήματος και από τις πιο πλούσιες τις οποίες αξίζει τον κόπο κανείς να επιστρέψει και να την ψάξει και να την ανακοιτάξει και τα συμπεράσματα που βγαίνουν. Όπως σωστά υπόθηκε το συνονόματο συνεισηγητή, η ιστορία που συζητάμε δεν είναι μια χρονιά. Είναι μια εικοσαετία. Και έχει αρκετά βαθιές ρίζες. Γιατί σε εκείνη την περίοδο τέθηκαν στην πραγματικότητα ένα σύνολο αντιπάσεων που δεν είχαν επιληθεί και στην πραγματικότητα δεν εξακολουθούν να μην έχουν επιληθεί, που χρωματίζουν την Ιταλική ιστορία ουσιαστικά από το 19ο αιώνα. Όλες οι μεγάλες ανισότητες που τη διαπερνούν. Όλοι θυμάστε αυτή τη χαρακτηριστική. Γιατί η Ιταλία φτιάχνεται μέσα από μία σύνθεση ανάμεσα σε δύο μπλοκ. Το μπλοκ που ηγεμονεύει η βιομηχανική αστική τάξη του Βορρά και το μπλοκ που ηγεμονεύουν τα στρώματα της μεγάλης αγροτικής ιδιοκτησίας του Νότου. Διαφορετικές ιστορίες, διαφορετικές ταξικές αντιθέσεις, μεγάλη ανισότητα που αντανακλάται για πολλά χρόνια. Και η σύνθεση, η ενότητα η Ιταλική του 1866 αναπαράγει τη διαφορά. Εξού και η περίφημη φράση στο κατόπαρτο από θυμάστε την ταινία, που λέει πρέπει να αλλάξουν όλα, να αποδεχτούμε την ενοποίηση κτλ. Για να μην αλλάξει τίποτα, να διατηρήσουμε την εξουσία στον νόμο. Έχει επίσης μεγάλη σημασία ότι η Ιταλία έχει πολύ μεγάλο βάθος ό,τι αφορά τις ιστορικές παραδόσεις και του εργατικού και του σοσιαλιστικού κινήματος. Παρότι για αρκετές δεκαετίες δεν ξεχωρίζουν τόσο θεωρητικές συνεισφορές, έχει μαζικά κινήματα ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα και έχει και ένα αρκετά μαζικό σοσιαλιστικό κίνημα στις αρχές του 20ου αιώνα. Το οποίο κιόλας, στην πλειοψηφία του, το έχει μια σημασία, όχι μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα, πρακτικά στρέφεται προς την σοβιετική εμπειρία. Θυμίζω ότι τους όρους της διεθνούς τους αποδέχτηκε το σύνολο του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόμματος, απλώς η αριστερά του Σοσιαλιστικού Κόμματος, με τον Μποτίκα και τον Γκράμψη, είπαν ότι εμείς είμαστε ακόμα πιο συνεπείς και υπήρξε αυτό. Και αυτό για χρόνια το Ιταλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα, το ΤΕΣΥ, είχε το σφυροδρέπανο σαν ένα από τα σύμβολά του. Επίσης, η Ιταλία έχει μια επαναστατική εμπειρία σε ό,τι αφορά το βιομηχανικό Βορρά, με το κίνημα των συμβουλίων στην κόκκινη διετία 19-20. Που είναι πολύ πλούσια εμπειρία, αφήνει μια ολόκληρη κουλτούρα, αν θέλετε, οργάνωσης, κινητοποίησης, είναι τη γενέθλια στιγμή ουσιαστικά του Ιταλικού Κομμουνισμού ως διακριτού ρεύματος. Σε ό,τι αφορά τον ίδιο τον Γκράμψη, αφήνει το χνάρι μιας αντίληψης αυτοκυβέρνησης των εργατών που θα, κατά τη γνώμη μου, είναι ένα πάγιο νήμα, ακόμα κι αν συνήθως συνηθίζουν να θεωρούν ότι αυτά είναι περισσότερο νεανικά του κείμενα. Και βέβαια έχει και την εμπειρία του φασισμού. Η εμπειρία του φασισμού είναι μια εμπειρία πολύ μεγάλη σύντας και έτσι βιώνεται, αλλά έχει σημασία πώς οικοδομείται μια ολόκληρη αντιφασιστική παράδοση, η οποία έχει πρωτοπορία από ένα σημείο και μετά τους κομμουνιστές, οι οποίοι παίρνουν ούτως ή άλλως και την πρωτοβουλία στην κρίσιμη στιγμή που καταραίει το μουσολινικό καθεστώς, αλλά πολύ μεγάλο μέρος της Ιταλίας παραμένει υπό γερμανική κατοχή. Η ιταλική αντίσταση είναι πιο σύντομη στον χρόνο, σχηματικά, γιατί δεν κρατάει, δεν έχει τη διάρκεια όλης της κατοχής όπως η δικιά μας, είναι πάρα πολύ αιματηρή και πάρα πολύ βίαιη και πάρα πολύ ριζοσπαστική. Δηλαδή, κατά ανάλογο τρόπο, αν θέλετε, και με τα μεγάλα αντάρτικα της Βαλκανικής, η συνείδηση των ανθρώπων που συμμετέχουν και που είναι, πολύ καταλυτικά μαζική παρουσία και των κομμουνιστών και των σοσιαλιστών, είναι ότι εδώ θα οικοδομήσουμε την επαύριο της απελευθέρωσης μια κοινωνία διαφορετική. Είναι στοιχείο αυτό το πράγμα, δηλαδή η αίσθηση ότι αυτό που
οικοδομούμε είναι μια επαναστατική δυναμική, δεν είναι απλώς ένας αγώνας εθνικής αντίστασης. Η παράδοση των Παρτιζάνων στην Ιταλία έχει βαθιά ταξικά, βαθιά πολιτικά χαρακτηριστικά. Και γι' αυτό το λόγο και η συγκρότηση της Επιτροπής Εθνικής Απελευθέρωσης και αργότερα, γι' αυτό το λόγο η στροφή προς μια λογική εθνικής ενότητας ορίζεται ως στροφή. Και είναι συνειδητή επιλογή της ηγεσίας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ιταλίας. Με αντιδράσεις. Επιλογή που κάνει το Λιάτη, ότι δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να τραβήξουμε μια διαδικασία ουσιαστικά εμφυλίου πολέμου. Αυτή είναι η επιλογή που κάνει. Θα δοκιμάσουμε μια πολιτική εθνικής ενότητας, θα οικοδομήσουμε όλους και είναι όλη αυτή η αντίληψη που οικοδομεί σταδιακά ο Τολιάτης σαν το νέο κόμμα, το Πανεπιστήμιο Νόμου, με μια λογική, ας το πούμε έτσι, να κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα μια εθνική δύναμη. Έχει μια σημασία ότι ο Τολιάτης είναι ταυτόχρονα κάνει μια δεξιά στροφή και ταυτόχρονα έχει, όπως και η ηγεσία συνολικά του Ιταλικού Μισού Κόμματος, που όλοι της, ακόμα και δεξιά πτέρυγα, όλοι της μέχρι και τις αρχές δεκαετίας του 70, που έρχεται η επόμενη γενιά, είναι παλιοί ηγέτες των Παρτιζάνων. Έχει μια σημασία, δηλαδή, άμα δείτε τα βιογραφικά, όλοι οι του είναι, έχουν θέσεις ευθύνης. Και εξαιρέσει το Λιάτη που είναι στη Μόσχα και έρχεται όταν πια έγινε η απελευθέρωση. Έχουν όμως και ένα βάθος πολιτικό που δεν το συναντάσσει. Δηλαδή το Λιάτη δεν είναι χωρίς το ρέζι, ας μου επιτραπεί αυτός ο όρος, τη συγκρότηση, τα χαρακτηριστικά, στα διαβάσματά του. Αλλά η επιλογή είναι επιλογή μαδιωμένης επανάστασης. Και βιώνεται αυτό το πράγμα σαν μία μνήμη. Ταυτόχρονα, η εξέλιξη στην Ιταλία κάθε άλλο παρά δημοκρατική είναι στην πραγματικότητα μετά το 47-48, δηλαδή η αντεπίθεση της δημοκρατίας στη δεκαετία του 50 είναι πολύ μεγάλη. Είναι πολιτική, είναι επίσης και ταξική. Δηλαδή, σε αυτά τα οποία μιλάμε, στους χώρους εργασίας, είναι πάρα πολύ αυταρχική η συνθήκη και υπάρχει ολόκληρη προσπάθεια ανάκτησης θέσεων, ανάκτησης χώρων, κατάληψης θέσεων απέναντι στους κομμουνιστές. Κυρίως τα μεγάλα εργοστάσια, τις μεγάλες βιομηχανικές μονάδες. Και αυτό εξηγεί το χαρακτήρα αλλαγής κλίματος και κατεύθυνσης που υπάρχει μετά το 60. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας είναι το πιο μαζικό κόμμα. Τα χαρακτηριστικά του στη δεκαετία του 50 συγκρίνονται μόνο με τη μαζικότητα και το είδος παράλληλου κόσμου που είχε η γερμανική σοσιαλδημοκρατία στις αρχές του 20ου αιώνα. Κάποια στιγμή φτάνει να ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια μέλη. Έχει μια άπειρο αριθμό δημοτικών συμβούλων, τοπικών επιτροπών, τα συνδικάτα. Είναι ένα ολόκληρο παράλληλο σύμπαν που όμως ταυτόχρονα δεν μπορεί να κατανοήσει επί της ουσίας τη δυναμική που συμβαίνει. Η Ιταλία με όλες τις αντιφάσεις της, με όλη την ανοιχτή διατήρηση του ζητήματος του Νότου, είναι μια χώρα η οποία βαίνει ταχύτατα προς ένα φορτικό, τεϊλορικό μοντέλο ανάπτυξης με πολύ εντυπωσιακούς ρυθμούς, αύξηση του αέρα. Δεν είναι τυχαίο ότι η πρώτη διαιρετική γραμμή σε επίπεδο συζήτησης ανάμεσα στις φωνές που είναι πιο πολύ στα αριστερά του, αφορά αυτό το ζήτημα. Είναι τη συζήτηση στα τέλη της δεκαετίας του 50, αρχές της δεκαετίας του 60 για τον νεοκαπιταλισμό. Εάν δηλαδή θα συνεχίσουμε να λέμε στην αστική τάξη ότι δεν μπορεί να οικοδομήσει επαρκώς την ανάπτυξη, ή αν αντίθετα θα δούμε ότι αυτό που συμβαίνει είναι καπιταλιστική ανάπτυξη, είναι ένας καπιταλισμός νέος, αυτή είναι η ορολογία που χρησιμοποιούμε, και άρα πάνω σε αυτό θα πρέπει να οικοδομήσουμε εκ νέου τις αντιστάσεις κτλ. Και έχει μια σημασία σαν κατάσταση πνευμάτων περισσότερο ότι ήδη από τις αρχές δεκαετίας του, τα τρεις δεκαετίες του 50 υπάρχουν κύκλοι και διανοουμένων και συνδικαλιστών περισσότερο στην αριστερά του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Η χαρακτηριστικότερη φιγούρα είναι ο Ραγκέρο Παντιέρ, μια φιγούρα πολύ σημαντική και λόγω πνευματικού βάθους κτλ. Αλλά και άλλοι, προερχόμενοι από το Κομμουνιστικό Κόμμα, όπως ο Τρόντι, ο Μάριο Τρόντι, τότε είναι ακόμα νεαρός στέλεχος της τέλης δεκαετίας του 50 στο Κομμουνιστικό Κόμμα, που κυρίως ανοίγουν αυτή τη συζήτηση. Αυτή η συζήτηση συναντιέται εντός του κομμουνιστικού κινήματος, αυτό εκφράζεται κυρίως εν μέρη μέσα από όσους υποστήριζαν τον Γκράβο, που είναι η επίσημη αριστερά μέσα στο κόμμα.
την ιστορία ένας μιας πρώτης διαφοροποίησης του νεαρού τότε, Μάγκριτς, ο Μάγκριτ, ήταν όταν περίπου αμφισβήτησε αυτή τη γραμμή και είπε ότι υπάρχει ο καπιταλισμός και έχει άλλα χαρακτηριστικά σε αυτή την κατεύθυνση. Όλο αυτό όμως, ας αφήσουμε λίγο στην άκρη την αριστερά, να δούμε τις κοινωνικές δυναμικές. Οι κοινωνικές δυναμικές είναι μια τεράστια, πολύ μεγάλη βιομηχανική ανάπτυξη, τροφοδοτημένη από την εσωτερική μετανάστευση. Η Ιταλία είναι μια χώρα μεταναστών, έτσι, είναι μια χώρα, είναι περισσότερες σαν ταυτότητα, είναι πολλά χρόνια, σε όλη τη διάρκεια ουσιαστικά από τον 19ο αιώνα και μετά, και αυτό βιώνει και στην εσωτερική της διάσταση. Και αυτό έχει περάσει, διέχνει κλπ. Και δεν είναι απλό πράγμα. Οι αγροτικοί πληθυσμοί αντιμετωπίζονται ρατσιστικά σχεδόν όταν φτάνουν στις πόλεις του Βορρά, οι συνθήκες είναι άθλιες, δηλαδή το υπόγειο στο ρόλο και τα δέντρα του που μένει όλη η οικογένεια να θυμίσω την ταινία είναι καλή σχετικά εκδοχή στο οποίο ζουν και οι οποίοι πηγαίνουν μέσα στα εργοστάσια. Τα δεν ιταλικά εργοστάσια είναι τα μεγαλύτερα που υπάρχουν. Δηλαδή το είδος της συγκέντρωσης μας είναι ανίκιο. Δηλαδή το μόνο πράγμα που είχε συγκρίσιμο ιστορικά η Αθήνα είναι όταν υπήρχαν ακόμα εκεί το συγκρότημα των λιπασμάτων. Δηλαδή να βρίσκεται, συγγνώμη, το Τωρίνο, ας πούμε, το οποίο έχει λιπανδέρφη, είναι μια πόλη που ένας στους τρεις ήταν εργάτης, ο βαθμός συγκέντρωσης πληθυσμού, το είδος των εργοστασίων που μιλάμε, είναι ολόκληρες πόλεις. Σε όλο αυτό το πράγμα εμφανίζεται μια νέα ταυτότητα, η οποία δεν έχει σχέση τόσο με τις πολιτικές παραδόσεις, έχει και αναφορά, έχει αναμνήσεις κτλ, αλλά δεν είναι τόσο. Οι εργάτες του Βορρά που είχαν περάσει και τους παρτιζάνους στη δεκαετία του 50 έχουν υποστεί ήττες συνδικαλιστικές και πολιτικές, είναι πιο πολλοί νέοι. Αυτό φαίνεται σε διάφορες στιγμές. Μία στιγμή είναι όντως οι διαδηλώσεις του 60 στη Γένωρα και όχι μόνο. Έτσι που έχουν τεράστια καταστολή, έχουν τους νεκρούς. Γράφεται και ένα τραγούδι, νεοπαραδοσιακό θεωρήθηκε τότε, γιατί θυμίζει λίγο τα παλιά Αντάρτικα, που για χρόνια μετά, στη δεκαετία του 60 θα είναι και άμα θέλανε σε μια διαδήλωση λίγο να απολωθούν το όλοι, είναι Κρήτης Ρέτσιο Εμίλια. Και κυρίως όντως υπάρχει αυτή η στιγμή του 62 με την διαδήλωση του Τωρίνου, την σύγκρουση, την αμφισβήτηση της μια δυναμική που δεν υπάρχει. Δηλαδή θα πάνε, θα συγκρουστούν, θα κάνουν και δεν υπάρχει. Σε εκείνη τη φάση έχει ενδιαφέρον μια διεργασία παράλληλη. Παρότι στη σύγκρουση συζήτηση πολλές φορές ο ιταλικός εργατισμός σαν θεωρητικό ρεύμα έχει υπερπροβληθεί σε σχέση με άλλες εμπειρίες πολιτικές, δηλαδή ως προς την πραγματική απήχηση που μπορεί να είχε αργότερα. Εν τούτης έχεις πάρα πολύ ενδιαφέροντα πειράματα. Δηλαδή, τα κόκκινα τετράγια, τα καλένι Ρώσοι, που είναι εκεί που γράφουν, που συναντιέται ο Παντσιέρη με τον Τρόντι και ουσιαστικά διατυπώνει το τα κλασικές θέσεις αυτού παρότερα, τα αργότερα ονομάστηκε ιταλικός εργατισμός, δηλαδή μια έμφαση στο ταξικό ανταγωνισμό, στην προτεραιότητα του ταξικού ανταγωνισμού πάνω στην καπιταλιστική ανάπτυξη, που είναι το κλασικό σχήμα, ότι είναι η αντίσταση που πυροδοτεί την ανάπτυξη και όχι το αντίθετο. Αυτό δεν είναι απλώς μια καταγραφή θεωρητικό, δεν είναι ένα περιοδικό θεωρητικό. Αυτό το πράγμα συναντιόνται και συνδικαλιστές και φτιάχνεται μια πολιτικοποίηση σε πρωτοπόρα κομμάτια, σε πρωτοπόρους συνδικαλιστές, αργότερα φοιτητές, όμως αφήνει την άδεια. Δηλαδή όλα αυτά δηλαδή βγάζουν οι πρώτες να μοιράζουν την προκήρυξη τα κόκκινα τετράδια πάνω στα γεγονότα που είχαν συμβεί, έχουν απήχηση. Δεν είναι απλώς δηλαδή ένας τίτλος διανομένων αυτό το οποίο συμβαίνει. Εκείνα τα χρόνια δεν είναι ακόμα εποχές που έχουν, πρέπει να το πω, γκρούπες. Δηλαδή είναι ρεύματα περισσότερα, πιο ρευστές οι πολιτικές ταυτότητες, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 60. Αλλά αυτό έχει μια σημασία, δηλαδή διαμορφώνεται μια θεωρητική και πολιτική συζήτηση που θέλει να παρακολουθήσει αυτό το πράγμα, την εμφάνιση μιας νέας ποιότητας ταξικού ανταγωνισμού, που δίνει έμφαση και εκεί εμφανίζονται και πρωτότυπες πρακτικές. Ξαναπιάνουν ένα νήμα, και αυτό έχει σχέση με τον κύριος Αλμπάτη και τέσσερα πάλι κοινωνιολόγοι, που είναι από τον ίδιο τον Μάρξ. Ο γνωστός ίδιος ο Μάρξ είχε σχεδιάσει κάποια στιγμή αυτό που είχε πει «εν γκέτο Μπριέρ». Είχε γράψει ένα ερωτηματολόγιο πώς θα πάμε να ρωτήσουμε τους εργάτες και άρα να τους κάνουμε συνυπεύθυνους μέσα στην έρευνα. Τότε διατυπώνεται ένα σχήμα ότι μπορείς να έχεις τη λεγόμενη συνέρευνα.
προϊσέψα, να μπορείς να μαζί με τους εργάτες να μελετάς την εργατική συνθήκη, όχι σαν κοινωνιολόγος εξωτερικά, μέσα από αυτό το πράγμα. Και αυτό το έβγαλε ένα πολύ μεγάλο πλούτο, αρκετός από αυτό είναι, από αυτό είναι αρκετά μετάφραστος σε άλλες γλώσσες, άρχισε τον κόπο κάποια στιγμή να ψαχτεί, που περιλαμβάνει τι μελέτη των αναδιαρθρώσεων, την κατανόηση των εργαστασίων, είναι πολύ μεγάλη συζήτηση σε αυτά, αλλά συγκριτικά με άλλες χώρες είναι η Ιταλία παραμένει στην πληροφορία. Όλο αυτό το πράγμα μεταλαμβαδεύεται στο φοιτητικό. Τώρα, εδώ είναι μια άλλη ιστορία, στα ξεχωριστή αναφορά. Το φοιτητικό κίνημα στην Ιταλία έχει πολύ μεγάλο βάθος. Δηλαδή, σαν λόγος, σαν ανάλυση του τι είναι το πανεπιστήμιο, σαν μηχανισμός αναπαραγωγής ταξικής κυριαρχίας, ήταν πολύ πιο μπροστά από το γαλλικό. Δηλαδή, άμα ψάξετε να δείτε τι συζητάνε οι Γάλλοι το 63, το 64, το 65, το πολύ που φτάνουν είναι μια συζήτηση στη Γαλλία, που έχει και πλάκα και στις δυτικές μου θεωρητικές αναφορές, που είναι αν θα το κάνουμε λίγο πιο δημοκρατικό για να αμφισβητήσουμε τις εξετάσεις ή όχι το πανεπιστήμιο, είναι για να μαθαίνουμε, που τότε γράφει το ένα συντηρητικό κείμενο για τα σπουδαστικά προβλήματα, χρόνια πριν το έχει μεταφράσει μια οργάνωση του Ρήγα στο φυσικό, αν κανείς το έχει. Και τότε είναι που και χρόνια μετά ο Ρανσιέρ θα το καταγγέλει, να σας πάρει όταν ο Ρανσιέρ έρθει σε ρίξη με τον Αρτουσέρ, θα του πει εσύ ήσουν που τότε μας έλεγες ότι το πανεπιστήμιο κατά βάση είναι για να μαθαίνει. Δεν υπάρχει το ίδιο είδος συζήτησης. Ούτε στο αμερικάνικο κίνημα, μπορώ να το πω, εκείνα τα χρόνια. Αν κάνετε τον κόπο, θα λέω ότι οι κυρίες, όσους ξέρουν Ιταλικά, τα κοντέμια τα τεντίνη είναι πια διαθέσιμα σχεδόν όλα online τα τέφη εκείνης της εποχής και πάρετε, ξέρω εγώ, ένα κείμενο σαν το κείμενο του Γκουίλιο Πιάλε ενάντια στο Πανεπιστήμιο, θα εντυπωσιαστείτε. Τι γράφανε οι Κοσάριδες το 67, το 68, με ένα πάθος εντυπωσιακό, δηλαδή αμφισβήτηση Πανεπιστημίου και είναι πιο βαθιά. Και είναι τα κλασικά παραδείγματα, δηλαδή με τις διάφορες πόλεις και τα διάφορα κινήματα. Εγώ πάντα ξεχωρίζω την εμπειρία του Πανεπιστημίου του Τρέντο, όπου γράφουμε ένα ολόκληρο μανιφέστο για το αρνητικό πανεπιστήμιο. Οι άνθρωποι που συμμετέχουν εκεί θα παίξουν ρόλο σε άλλα πράγματα μετά. Εκεί θα είναι ο Ρενάτο Κούρτσι, που μετέπειτα θα βρεθεί στην πρώτη γενιά της, των ερυθρών ταξιαρχιών και άλλα. Αλλά δεν έχει μια σημασία. Για να μην μακρηγορήσω, για να κάνω λίγο έμεση διαφήμιση, στο φτέχο της Ουτοπίας για το 1968 που βγαίνει κάπου στο τις επόμενες εβδομάδες έχω μεταφράσει ένα κείμενο του Αντρέα Καβατσίνη, ενός νέου Ιταλού, που όμως ξαναπιάνει αυτή τη συζήτηση. Άμα θέλει κανείς εκεί μπορεί να το αναζητήσει. Έχει ένα χαρακτήρα βαθιάς πολιτικοποίησης και κάνει μία συνειδητή στροφή προς το 68, ότι δεν μπορούμε να είμαστε μόνο σε ένα κομμάτι αντιαυταρχικής κριτικής του Πανεπιστημίου, πρέπει να το αμφισβητήσουμε σαν μηχανισμό ταξικής αναπαραγωγής. Είμαστε εργατική δύναμη υποδιαμόρφωση και άρα πρέπει να συναντηθούμε με τους εργάτες. Όλο αυτό το πράγμα μαζί με την εμφάνιση θεωρητικών, αλλά όχι, πώς να το πω, ακαδημαϊκών εντύπων που έχουν εργατική αναφορά, όπως ήταν τα Κοντερνιρός, όπως είναι μετά η Κλάση Οπεράια, γεννά διάφορα σημεία συνάντησης ανάμεσα σε φοιτητές και από ένα σημείο και μετά και εργατικές πρωτοπορίες. Το οποίο, θα έχεις το κόμμα το δει κανείς, σε όλη την ακολουθία, 67-68, 68 έχει την κορύφωση που είπε και ο θυμήθηκε ο Πρεμικύρης, τη σύγκρουση στη Βάλε Τζιούλια, τη μεγάλη σύγκρουση με την αστυνομία του φοιτητικού κινήματος, αλλά σταδιακά μετά έχει να δει κανείς την ακολουθία των εργατικών αγώνων, που είναι σε όλη μια ακολουθία από το ψευδικά από την άνοιξη του 68 και μετά. Η Γαλλία παίζει ρόλο, παρότι έχουν όλο αυτό το βάθος, η Γαλλία λειτουργεί ως σημείο αναφοράς, δηλαδή σου λένε εδώ κάτι γίνεται, και επίσης λειτουργεί ως σημείο τροφοδοτεί αργότερα, αλλά παίζει το ρόλο, το γεγονός ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα το 66, στο 11ο συνέδριο, έχει ιτηθεί το ενδεχόμενο να υπάρξει σχετικά αριστερή στροφή όταν ιτάται η πλατφόρμα του Ιγκράου.
παρότι τίθηκε στο θέμα του, αν θα είναι λίγο στο θέμα της δημοκρατίας, έτσι ως εκεί είναι. Όποιος έχετε διαβάσει το βιβλίο αναμνήσεων της Ρωσάνα Ρωσάντα, περιγράφει ότι κατάλαβα ότι θα ιτηθεί ο Ιγκράο, όταν ενώ μίλησε και είπε λίγο να βγάλει λίγο την πλατφόρμα του, πιο αριστερή και πιο δημοκρατική, το στόμα του συνεδρίου χειροκρότησε και το προεδρείο που ήταν από πίσω το χειροκρότησε και όλοι καταλάβανε ότι ο σχετισμός είχε κρυθεί. Στο 10, το 66. Που ουσιαστικά τότε σταδιακά εξωθούνται και απομονώνονται αυτοί που μετέπειτα θα κάνουν το μανιφέστο. Αλλά πριν φτάσουμε στην αριστερά, μην μιλούν στα εργατικά. Άρα, και εκεί έχει μια, είναι σαν μια διαδικασία πειραματισμού. Αν κανείς μπορέσει να το κοιτάξει, δεν είναι να πεις ότι υπάρχει ένα κέντρο, ένας χώρος. Καταλαβαίνεις ότι οι άνθρωποι της αριστεράς, από με έναν τρόπο ο οποίος δεν ταυτίζεται πάντα με τα ιστορικά ρεύματα, είναι λίγο αυτό χαρακτηριστικό, είναι επαναστατική αριστερά, που αναφέρεται σε εμπειρίες χωρίς να ταυτίζεται με ιστορικά ρεύματα. Δηλαδή η Αβανγκάρντια Οπεράρια που αναφέρθηκε είναι μια οργάνωση που μπορούσε να έχει μια κομμουνιστική αναφορά, να έχει μέσα εκεί ακόμα και συμπάθειες, τεταρτοδιεθνιστικές κτλ. Και ταυτόχρονα να αποδέχεται τον κοινό τόπο πώς έβλεπαν την πολιτιστική επανάσταση σαν πιο κάτω ενδιαφέρον και πλούσιο εκείνη την εποχή. Δεν έχει αυτό το χαρακτηριστικό που έχουν άλλες χώρες, ότι οι οργανώσεις είναι ιστορικά ρεύματα. Όπως έρχονται από τις διασπάσεις. Αυτό είναι στοιχείο που τους τροποδοτεί. Έχουν τον κινηματισμό, που σωστά εντοπίστηκε πριν, βέβαια έχουν και κίνημα. Και επίσης έχουν αυτή τη συνέστηση ότι, πώς να σας το πω, ότι μπορούσε κάτι που υπό κανονικές συνθήκες θα φαινόταν περιθωριακό, το κάλεσμα να φτιάξουμε μία συνέλευση φοιτητών και εργατών. Που θα έλεγε κανένας τι θα ήταν, είχαν κάποιοι εργάτες που την ψάχναν, θέλαν να δουν λίγο και το φοιτητικό περιβάλλον και τους φαινόταν ενδιαφέρον και όχι, αυτό το πράγμα μπορούσε να παίζει καταλληλικό ρόλο. Δηλαδή η διαδήλωση στις 3 Ιουλίου του 69 στο Τωρίνο, που και το περίφημο κουλοδόφραγμα που λέει τι θέλουμε, τα θέλουμε όλα και όλα αυτή που έχει κατακτήσει μια θέση στην ιστορία. Έτσι, είναι μια δυνατότητα μαζικής παρέμβασης. Υπάρχει αυτή η επίγνωση ότι μπορούσαν αυτοί οι χώροι, αυτές οι συλλογικότητες, που έχουν διάφορα ονόματα, στην αρχή δεν έχουν καν ονόματα οργανώσεων, τα ονόματα των μετέπειτα οργανώσεων, ήταν η υπογραφή. Λότα κοντίνουα ήταν η υπογραφή των προκηρύξεων της συνέλευσης εργατών. Ποτέ ο Περάιο ήταν σύνθημα, δεν ήταν οργάνωση. Και γι' αυτό βεβαίως γίνονται και ιστορίες μετεμνόμενες. Ο Σόφρη, ο Αντιάνος Σόφρη της Λότα Κοντίνουα, ο μετέπειτα ηγέτης της Λότα Κοντίνουα, βγαίνει αρχικά από μια οργάνωση, από μια τοπική συσπήρωση που είχε το όνομα Ποτέρο Περάιο. Ο κύριος όγκος του Ποτέρο Περάιο βγαίνει από μια μεγάλη συνέλευση που σύντομα πέρασε Λότα Κοντίνουα, μέχρι να σταθεροποιηθούν τα ονόματα. Αλλά αν κανείς κοιτάξει αυτά τα έντυπα, ξαφνικά συνειδητοποιεί σε όλες ένα πολύ μεγάλο γκάμα με εμπειρία στο Τωρίνο, στο Μιλάνο, στην περιοχή του Βένετο, στην Πόρτο Μπαγκέρα, στα μεγάλα, στα πετροχημικά, που συνδυάζουν πολιτική δουλειά, όλες τις πρακτικές που αναφέρθηκαν πριν, έτσι, δηλαδή ένα ολόκληρο νέο ρεπερτόριο αγώνων, έτσι, με τις πάστες απεργίες, απεργίες των τμήματων, πώς αναπεργούσε ένα συγκεκριμένο τμήμα, πρόκαλε όλο την αμφισβήτηση της συνδικαλιστικής. Και όλη αυτή την αίσθηση ενός νέου ριζοσπαστισμού, μιας νέας πολιτικοποίησης και σε πρωτοπόρα εργατικά κομμάτια, δηλαδή αυτά τα κομμάτια που στις αρχές δεκαετίας του 60 φάνταζαν εντός εισαγωγικών απολύτικα, βρίσκονται στην πρωτοπορία. Αυτό κωδικοποιείται σε ένα σχήμα γύρω από τον εργάτη Μάζα, παρότι είναι αρκετά σχηματικό και εντάξει, ο Νέγκρι είχε μια τάση να βγάζει εύκολα και την έχει ακόμα να βγάζει εύκολα σχηματοποιήσεις. Παρόλα αυτά σίγουρα έδειχνε μια δυναμική. Άρα λέω, αυτό το πράγμα είναι υποδηγή στο καυτό φθινόπωρο του 69, που είναι νικηφόρο. Έτσι, από ορισμένες απόψεις, δηλαδή δεν είναι ότι οι κατακτήσεις που έχουν είναι μεγάλες. Βεβαίως, ήδη από τότε, και αυτό χαρακτηρίζει όλη την περίοδο, έχει το εξής, την εξής που είναι και ανοιχτό ερώτημα. Ενώ στην κορύφωση, στη δυναμική, στο πλήρες ξεδίπλωμα του, μπορώ να το πω, του ταξικού ανταγωνισμού, το από τα κάτω, η Επιτροπή Βάσης, η Συνέλευση, τότε είναι η εποχή της συνέλευσης. Η συνέλευση είναι μια μαζική διαδικασία, πολιτική διαδικασία ταυτόχρονα κτλ. Μπορεί να παίζει το ρόλο. Στο κομμάτι της εκπροσώπησης,
τα συνδικάτα δεν, εν τέλει δεν αποδυναμώνονται. Αυτό έχει σχέση και με μια ιδιαίτερη συζήτηση που ξεσπάει, είναι η συζήτηση για τους αντιπροσώπους, δηλαδή πώς μπορούμε να έχουμε παράλληλα με τα συνδικάτα αντιπροσώπους. Η Ιταλία δεν είχε ένα σύστημα, συνήθως το λέμε σύστημα shop stewards, γιατί στον αντιπροσωπικό χώρο μεταχειρώθηκε ότι να έχει αντιπροσώπους των εργαζομένων στη βάση του χώρου παράλληλα με την ύπαρξη συνδικάτων. Αυτό κατοχυρώνεται τότε. Ενώ ξεκινάει από πρωτοβουλία του κινήματος, η ίδια κομμάτια της άκρας αριστεράς είναι επιφυλακτικά. Ενώ σε αντίστοιχα συνδικάτα, που κατοχυρώνουν τη θέση τους. Λοιπόν, άρα λέω, αυτό το πράγμα είναι επίσης ένα σημείο διαιρετικό μέσα σε εκείνη την συζήτηση. Παρ' όλα αυτά, είναι αμφίβολο ότι η συνεισφορά της επαναστατικής αριστεράς είναι μεγάλη. Έχει πολύ ισχυρή παρουσία σε κρίσιμους χώρους, και λειτουργεί ως μία προσθετική δύναμη. Και αυτό θα φανεί και στον επόμενο μεγάλο γύρο της παράθεσης που είναι το 1973. Που είναι ο τελευταίος μεγάλος γύρος, πάλι με αφορμή τη Fiat, πάλι με καταλήψεις κτλ. Και θα συνεχιστεί στην πραγματικότητα όντως μέχρι το 80. Η τομή που συνήθως αναφέρεται είναι ότι ενώ έχει μια κυριαρχία της εργατικής φιγούρας, και λιγότερο της φοιτητικής. Το φοιτητικό κίνημα υπάρχει, αλλά περισσότερο ένας χώρος πολιτικοποίησης παρά μια πρωτοπορία με τα χαρακτηριστικά που μπορεί να έχει σε άλλες χώρες. Το 1977 έχει ένα κίνημα κυρίως νεολαίας, το οποίο επίσης αμφισβητεί και τις παραδοσιακές πολιτικές μορφές, συμπεριλαμβανομένης και της άκρης αριστεράς, το κίνημα του 1977, και το οποίο συνδυάζει πάρα πολύ και το αισθητικό μέρος και το πολιτισμικό κτλ. Που με όρους κλίμακας είναι ένα δεύτερο σχεδόν μήνυ 68 για την Ιταλία. Πολύ μεγάλο πράγμα το τι συμβαίνει το 1977, που οποίο όμως λειτουργεί και ως αποδιάρθρωση σε ό,τι αφορά την άκρα αριστερά, που πια αυτό το ριζοσπαστισμό δεν μπορεί να τον ενσωματώσει. Θα πω κάτι πιο μετά γι' αυτό στο κλείσιμο του για την αριστερά. Και φτάνουμε όντως μέχρι το συμβολισμό της απεργίας της Fiat, που είναι η μεγάλη ήττα, και είναι μεγάλη ήττα όταν κατορθώνει η διοίκηση να διαιρέσει ουσιαστικά το εργατικό σώμα. Γιατί προηγείται η μεγάλη διαδήλωση όπου κατεβαίνουν ο κόσμος των γραφείων ενάντια στον κόσμο της γραμμής παραγωγής. Και ουσιαστικά και μέσα σε αυτό το πράγμα ουσιαστικά ιτάται αυτή η δυναμική. Δηλαδή είναι η αίσθηση ότι είναι η ήττα του κόμματος της Μιραφιόρη. Η Μιραφιόρη ήταν την πιο μεγάλη μονάδα, πιο μεγάλο εργοστάσιο της Fiat στο Τωρίνο. Είναι η αίσθηση ότι αυτό το πράγμα που για χρόνια είχε πιστέψει η αριστερά ότι είναι το κάστρο και η πρωτοπορία, αυτό το πράγμα δεν είναι πια με τον ίδιο τρόπο στην πρωτοπορία, μπορεί και να ηττηθεί. Είτε δεν είναι στην πρωτοπορία γιατί βγαίνουν άλλες φιγούρες, όπως γίνεται με τις φιγούρες του 1977. Θυμίζω ότι τότε πρωτοκωδικοποιήθηκαν απόψεις έξοδο, ότι υπάρχει το προλεταριάτο είναι πια μια διάχυτη μορφή μέσα στην κοινωνία και άρα οτιδήποτε είναι ταξικό και τα λοιπά και τα λοιπά. Τότε είναι που στην ορισμένα κομμάτια της αυτονομίας θα θεωρήσουν πως οποιαδήποτε πρακτική αμφισβήτησης είναι μια πρακτική αμφισβήτηση εκμετάλλευση. Αν όλοι είμαστε διαθέσιμοι εργατική δύναμη προς εκμετάλλευση, αν αμφισβητούμε ακόμα και με κοινωνικό πολιτισμικό τρόπο, κάνουμε μια διαδικασία αυτοαξιοποίηση. Δηλαδή αρνούμαστε την καπιταλιστική αξιοποίηση και αξιοποιούμε τον εαυτό μας. Ενδιάμεσα, και σωστά, η Ιταλία έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ρεπερτόριο αγώνων σε ό,τι αφορά τη διεκδίκηση ζητημάτων όπως η στέγαση, όπως οι υποδομές, όπως οτιδήποτε θα λέγαμε εμείς κοινωνικό μισθό. Αυτό ήταν πραγματικά πρωτοπόρα. Μην ξεχνάτε ότι όλη αυτή η γρήγορη βιομηχανική ανάπτυξη γεννούσε τεράστια προβλήματα. Δηλαδή η έννοια των υποδομών στις ιταλικές μεγάλες πόλεις ήταν σχετική. Στο τι είχες, αν είχες, το στέγασε, τα χαρακτηριστικά κτλ. Και σε αυτό όντως είχες και είχες και καμπάνιες, όπως οι καμπάνιες αυτομείωσης. Δηλαδή μεγάλες κινηματικές αρνήσεις να πληρώνονται, λογαριασμοί κτλ. Το οποίο ήταν κινηματικό και με ιδιαίτερη, τις πιο μεγάλες τέτοιες εμπειρίες. Όπως επίσης και άλλα πράγματα, για να θυμίσω ένα πράγμα,
μαφία, ας πούμε, κάτω στην Σικελία, η πρώτη κανονική διαδήλωση ενάντια στη μαφία έγινε ουσιαστικά από την επαναστατική αριστερά στη δεκαετία του 70. Υπήρχαν οι δράσεις προηγούμενων του προσκόμου, αλλά σαν διαδήλωση γίνεται τότε. Από την ταινία τα 100 βήματα, αν κανείς θέλει, μπορεί να ψάξει να την βρει, να την δει, που είναι πολύ ωραία και συγκινητική σε αυτό το πράγμα. Αλλά λέω ότι είναι μια πολύ πλούσια εμπειρία. Και τώρα θέλω να προγραμματίσω τι πράγματα λέω για την Ιταλική αριστερά σε αυτό το τοπίο και πώς εγώ βλέπω αυτό το πράγμα. Η Ιταλία είναι σαφές ότι ο βαθμός ηγεμονικής κρίσης που περνάει περίπου στην περίοδο του θερμού φθινοπόρου και μετά είναι πάρα πολύ μεγάλος. Δηλαδή έχει έντονα στοιχεία μεγάλων ρηγμάτων και όχι με ένα σημειακό τρόπο. Δηλαδή δεν έχει μια... στην Γαλλία δεν υπάρχει, στην Ιταλία δεν υπάρχει μια στιγμή σαν το Μάη. Μια αίσθηση ότι τα πάντα παίζονται, τα πάντα καταραίουν κτλ. Αλλά ο πραγματικός σχετισμός έχει μεγαλύτερο βαθμό από σταθεροποίησης. Αυτό προφανώς το καταλαβαίνουν οι άλλοι. Δηλαδή στην Ιταλία υπάρχει ένα εξέλιξη πραξικόπημα για αρκετά χρόνια. Δηλαδή η Ιταλία είναι μια χώρα στην οποία το ΝΑΤΟ έχει συγκεκριμένη επένδυση και λόγω της ισχυρής παρουσίας του Κομμουνιστικού Κόμματος, όπου οι μηχανισμοί stay behind της CIA, δηλαδή το πλάτιο όπως ονομάστηκε και αποκαλύφθηκε αργότερα, είναι εξίσου αναπτυγμένο όσο και σε εμάς. Σε εμάς είναι στο Παπαδόπουλο, έτσι. Θέλω να πω από αυτά τα δίκτυα βγήκαν οι συνταγματάρχες. Εκεί τους έδωσε και είναι αυτό που ονομάστηκε μαύρη τρομοκρατία κτλ. Δηλαδή δεν υπάρχουν πολλές άλλες χώρες του αναπτυγμένου καπιταλισμού όπου υπήρξαν τέτοιες επιλογές των μυστικών υπηρεσιών. Δηλαδή η στρατηγική της έντασης δεν είναι απλό πράγμα. Όταν ξέρω πια έχουν περίπου μια εικόνα ότι στην κορύφωση του θερμού φθινοπόρου μπαίνει βόμβα στο κέντρο πόλης με γνώση ουσιαστικά των μυστικών υπηρεσιών, όπως και η Αντροκρότα, όπως και το βομβαστοτρένο του 1973, όπως και άλλες, οι οποίες είναι σε γνώση των μυστικών υπηρεσιών και συνειδητά επιλέγουν ότι πρέπει να γίνουν για να μπορέσει πάνω σε αυτό να υπάρχει, να βγει μια κατεύθυνση, ας πούμε, από σταθεροποίησης, έτσι. Το ζήτημα που υπάρχει στην Ιταλία είναι, υπάρχει επαναστατική αριστερά, η οποία όμως δεν κατορθώνει να συγκροτήσει, πώς να το πω, ένα πόλο που θα μπορούσε να αποτελέσει πραγματικά εναλλακτικό πόλο μέσα στην αριστερά. Η ισχύ της δεν έχει σύγκριση με οτιδήποτε άλλο στην Ευρώπη. Δεκάδες χιλιάδες μέλη, κάποια στιγμή κυκλοφορούν 3-4 καθημερινές εφημερίδες. Για σκεφτείτε, συγκρίνεται όλο αυτό με άλλες χώρες τα ίδια χρόνια. Κατορθώνει να φτάνουν ακόμα την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση να έχουν στις εκλογές του 1976, αλλά δεν μπορούν να αμφισβητήσουν την κυβερνητική παρουσία του Κομμουνιστικού Κόμματος. Αυτό κατά τη γνώμη μου έχει σχέση με διάφορα, είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Έχει σχέση με το πώς, αν θέλετε, ενώ γιώνονται πάρα πολύ καλά στον εργατικό ανταγωνισμό και σε μερισμένες φορές ευρύτερου πολιτικού ριζοσπαστισμού δεν συγκροτούν ένα εναλλακτικό σχέδιο, μια εφικτή και επαναστατική στρατηγική. Παρότι υπάρχουν ντοκουμέντα της Ιταλικής Επαναστατικής Αριστεράς που μπορεί κανείς να πει το ψηλάφισαν, όπως είναι η διαπροσθέσια του κομμουνισμού, το μεγάλο ντοκουμέντο από το Μανιφέστο του 1970 που ήταν η πρότασή τους ως προς την συγκρότηση της Επαναστατικής Αριστεράς. Υπάρχει μια συνέστηση, υπάρχει ένα όριο στην κορυφή της οργάνωσης. Εδώ θα ήταν χωριστό θέμα συζήτησης της εξέλιξης της Λότα Κοντίνουα, που είναι το πιο κινηματικό, δοκιμάζει να συγκροτηθεί με όρους οργάνωσης, ελληνιστικής κτλ. Και φτάνει σε μια εκρηκτική κρίση το 1976, στο δεύτερο συνέδριο, που ουσιαστικά η αποδιάρθρωση γίνεται εν μέσω της διαδικασίας του συνεδρίου. Όταν τα διαφορετικά τμήματα και προσωπώντας διαφορετικά κινήματα λένε ωραία, εμείς πάμε να συζητήσουμε δίπλα χωριστά. Και άλλα ερωτήματα. Υπάρχει προφανώς το αποκλειμένο διάλειμμα ξένων της πάλης, όμως είναι βασικό, αφορά χιλιάδες ανθρώπους, δεν είναι δηλαδή τώρα μικρές ομάδες. Οι άνθρωποι με πλάκησαν οργανωτικά και στρατεύτηκαν στις οργανώσεις
ένα κουβατάκι που είναι χιλιάδες στην Ιταλία. Παρ' όλα αυτά είναι μια απάντηση η οποία από ένα σημείο και μετά δεν μπορεί ούτε αυτή να προκαλέσει να χειροδοτήσει την επαναστατική δυναμική και καταλήγει στην τραγική συμπίκνωση αντιθέσεων που είναι η απαγωγή μόρο, όταν δηλαδή μια κίνηση που ξεκινάει σαν χτύπημα στην καρδιά του κράτους εξελίσσεται σαν αίτημα πολιτικής αναγνώρισης, αυτό θέλανε, και εν τέλει αδυναμία εξόδου από το αδιέξοδο, έτσι δηλαδή, ενώ καταλαβαίνουν τι γίνεται και καταλαβαίνουν τι γίνεται η τακτική της Χριστιανοδημοκρατίας και των φορέων της να ουσιαστικά να θυσιάσουν τον μόρο ακριβώς για να παγιώσουν μια αυταρχική στροφή, δεν μπορούν να ξεφύγουν από αυτό το πράγμα. Και είναι δεικτικό ότι η μεγάλη μαζικοποίηση των οργανώσεων γίνεται μετά και την ήττα του 70, μετά την αίσθηση ότι ούτε το 77 μπόρεσε να δώσει διέξοδο. Δηλαδή είναι η τριετία 78-81, σε ό,τι αφορά την αντιπάλληλη, κατά ξεκίνη σαν κίνηση απελπισίας. Αυτό είναι μια δικά μου ερμηνεία, δεν το λέω. Μπορεί κανείς να έχει διαφωνία. Αλλά σίγουρα είναι τούτο αυτό να πάει. Και το ίδιο Δημοκρατικό Κόμμα συνειδητά απεμπολεί, κατά τη γνώμη μου, τη δυνατότητα της ρήξης. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, ο ρεφορμισμός του Ιταλικού Μισού Κόμματος δεν είναι ένας ρεφορμισμός ο οποίος έχει, πώς να το πω, τα χαρακτηριστικά κρετινισμού που είδαμε σε άλλες χώρες. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, δεν είναι ένα κόμμα το οποίο έχει ικανότητα να διαβάζει την κοινωνία, παίρνει μηνύματα, έχει ηγέτες με πνευματικότητα. Ο Μπερλίνγκουερ δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν καταλαβαίνει τι γίνεται. Δεν είναι, δηλαδή, δεν είναι Ζόρζ Μαρσέ. Το ότι πρέπει και ο Ζόρζ Μαρσέ, ηγέτης του δεύτερου μεγαλύτερου κομμουνιστικού κόμματος στην Ευρώπη, ήταν εξ αρχής, πρώτα απ' όλα, τραγωδία. Έτσι, δεν ήταν καν, ούτε καν σαν άλλες φιγούρες. Έχει άλλο βάθος. Και όμως κάνουμε συνειδητή επιλογή. Δηλαδή, λέμε ότι δεν γίνεται να κάνουμε, να πάμε τα πράγματα σε ρήξη, δεν θα μας αφήσουν οι Αμερικάνοι. Τι θέλουμε, μια προοδευτική διέξοδο μαζί με την προοδευτική πλευρά της Δημοκρατίας. Και βεβαίως σε τι καταλήγουν, στην ομοποίηση των πολιτικών λιτότητας. Έτσι, είναι η περίφημη κυβέρνηση της μη άρσης εμπιστοσύνης, ουσιαστικά. Δηλαδή, μια κυβέρνηση την οποία δεν την στηρίζει την κυβέρνηση Ανδρεώτη, το Κομμουνιστικό Κόμμα, δεν την ψηφίζει, δεν βάζει θέμα ότι δεν έχει εμπιστοσύνη. Η οποία όμως ξεκινά την πολιτική της λιτότητας, την οποία αρχικά πάει για την νομιμοποίηση. Είναι η περίφημη μιλία του Περλίγου του 1977, η λιτότητα είναι μια ευκαιρία για την Ιταλία. Δεν το λέει με ορισμούς ελληνικής σταθερότητας. Αυτή να πει ότι ακόμα και από τη λιτότητα μπορούμε να σκεφτούμε ένα εναλλακτικό μοντέλο, αλλά είναι αποδοχή μιας πολιτικής. Και όταν πια το 80 κάνει τη στροφή του Περλίγουερ και πηγαίνει να δηλώσει την υποστήριξη στην απεργία, είναι αργά. Είναι αργά. Ο σχετισμός έχει αλλάξει, έχει τροποποιηθεί και αυτό θα φανεί στη μακρά πορεία μέχρι τότε. Άρα λοιπόν, ωστόσο, αυτό δεν αναιρεί η κατάληξη αυτής της εμπειρίας και η σημασία που έχει. Δηλαδή, και τι πρέπει να κρατήσουμε. Δηλαδή, τι πρέπει να κρατήσουμε. Τη σημασία που έχει να μελετάς την εργατική κατάσταση. Δηλαδή, να μην έχεις μια φαντασιακή εικόνα του εργάτη, του εργαζόμενου, της κοινωνίας. Ότι αν μελετάς, μαθαίνεις, διαβάζεις, μπορείς να συναντηθείς με δυναμικές εκεί που δεν τις περιμένεις. Δεύτερο πράγμα. Ότι αυτή η συνάντηση μπορεί να γίνει. Δηλαδή δεν είναι ότι πάντα οι πολιτικές πρωτοπορίες θα είναι εξωτερικές προς τις εργατικές πρωτοπορίες. Μπορεί να γίνει η συνάντηση και αυτό να αλλάξει τη ροή των πραγμάτων. Τρίτον, ότι αυτό το πράγμα δεν είναι παραγόμενο η αρχή. Ότι αν δεν μπορείς να έχεις ένα πολιτικό σχέδιο για τη ρήξη, το πολιτικό σχέδιο που μετατρέπει, πώς να το πω, τον ταξικό ανταγωνισμό σε ένα σχέδιο για ένα νέο ιστορικό μπλοκ και αν δεν μπορέσει να στοχαστείς όχι μόνο με όρους τεχνικής αλλά και με όρους τεχνικής το στοχάστηκαν. Ήταν οργανώσεις βαθιά στρατευμένες σε μια εξηγησιακή πρακτική και με πολύ πιο προχωρημένες μεθόδους από την υπόλοιπη Ευρώπη. Έτσι. Ήταν από στα όρια να συνδυάζουν νόμιμες και παράνομες μορφές δράσης και ήταν αρκετά πιο διάρκητο τρόπο. Αλλά αν δεν σκεφτείς τη διαλεκτική της προεπαναστατικού προτσές, ο αντίπαλος μπορεί να καταλάβει τον χώρο. Και να το καταλάβει και στο εργοστάσιο, τα φρούρια, τα εργοστασιακά ενίοτε πέφτουν
και έρχεται με διάρθρωση και προφανώς θα καταλάβει και τον πολιτικό χώρο. Και αν το αφήσεις αυτό το πράγμα,